Έχω το δίπλα μου τον Αντινάβρο Χρονοπροστατεία, τον κύριο Γιάννη Κορφόπουλο. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα, χρόνια πολλά. Α, ευχαριστώ πολύ. Να χαίρετε τη γιορτή σα. Πάντα με καλά. υγεία και καλά. Να είστε καλά κι εσεί με υγεία. Το Ισραήλ ανακοίνωσε από το πρωί ότι έχει καταλάβει τη Γάζα. Όχι μόνο έχει ανακοινώσει. Έχει, ο, ο εκπρόσωπο... και τη φωτογραφία, λέτε, στο, στο κοινοβούλιο. Στο Ισβουλί. Πέρα από αυτό. Ναι. Ο εκπρόσωπο τύπου του Ισραήλ, του Ισραηλινού στρατού, Πήρε δημοσιογράφου και του πήγε από ένα καταφύγιο από μία στοά και του έβγαλε κάτω από ένα νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο. Ναι. Αυτό για το οποίο μέχρι τώρα κανένα δεν ενδιαφέρθηκε. Δηλαδή υπήρχαν καταγγελίε από το Ισραήλ και ουδή ενδιαφέρθηκε εάν πράγματι υπάρχει αυτό που καταγγέλει το Ισραήλ. Γιατί εάν είχαν ληφθεί κάποια μέτρα ή πιέζανε τη Χαμά να πάνε κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη, να πάει η πιεζανε τη χαμα να πανε καποιοι απο τα ηνωμενα εθνη να παει η ερθερα η μισελινο Κάποιοι επασπιστώτες που τους αποδέχεται και η Χαμάς να ελέγξει αν αυτές οι καταγγελίες είναι αληθινές, θα είχαν αποφύγει πάρα πολλά θύματα. Σήμερα λοιπόν απεδείχθησαν ορισμένα πράγματα, ότι τους χρησιμοποιούν και τους βάζουν μπροστά τους αθώους ανθρώπους για να καλύψουν πράγματα τα οποία η οι Ζαλίνη με την τεχνολογία τα έχουν ανακαλύψει. Μέσα σε 20 ημέρες, 21 ημέρες, γιατί... Τόσο έχουν είναι οι επιχειρήσει σήμερα. Τι χερσαίε επιχειρήσει. Δηλαδή. Οι χερσαίε. Ναι. Από τότε που κάναν την εισβολή ναι, στη λωρίδα τη Γάζα. Περίπου, ναι, περίπου. τόσε ημέρε. Λοιπόν, είναι σήμερα η 39η. Η 29η του πολέμου είναι. Η η του πολεμου η 39 Μείον μειον 15 μερε που ήταν, 24 ημέρε. Δηλαδή μετά από δύο εβδομάδε μπήκανε μέσα. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτέ τι δύο εβδομάδε, βλέπετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να εξουδετερώσει. Να μπει μέσα στο κέντρο της της Γάζας Έχω αντασαπόλυες μόνο Θα μου πείτε μόνο Λέω το μόνο γιατί πες, πτώση 46 άτομα ανακοινώσαν σήμερα το πρωί Όταν το 2006 Είχανε πάνω από 500 άτομα Με μία τεχνολογία Και με μεθόδους Οι οποίοι διέλυσαν τελείως αυτό που λέγεται Ο πόλεμος των πόλεων ναι. Τον εξαφάνισαν Τι κάνανε λοιπόν Πήγανε, τους πιάσανε Απεδείχθη ότι ό,τι πληροφορίες είχαν ήταν σωστές, από τους άλλους κανένας δεν μίλησε και βεβαίως αυτό που είναι σημαντικό και που δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι την τεχνολογία και τις τακτικές που ακολούθησε το Ισραήλ για αυτή για την κατάσταση. Αυτούς. Αυτό βέβαια έχει δράσει η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο έκανε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο Ισραήλ παρά τη διεθνή κατακραυγή για τους όλους αυτούς είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα που στη σύνοδο κορυφής που έγινε των Ισλαμικών χωρών στο Ριάντ το Σάββατο όπου εκεί όλοι οι Άραβες βεβαίως είπανε να σταματήσει αυτό να γίνει κοιτάνε όλοι τι θα γίνει μετά τον πόλεμο, αυτός ο οποίος σταμάτησε, αυτοί μάλλον που σταμάτησαν να εκπέμπουνε βολές κατά του Ισραήλ, ποιο ήταν το Ιράν και η Τουρκία. Ναι. Διότι εδώ κατάλαβαν ότι δεν παίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτό που λέει το εννοεί και έχει τεχνολογία και έχει δυνατότητες πολεμικές που ούτε καν τις έχουν ακουμπήσει αυτοί. Πείτε μου τώρα κάτι παρακαλώ. Ο πόλεμος όμως δεν έχει τελειώσει. Και δεν θα τελειώσει. Εφόσον πέτυχε όλο αυτό το Ισραήλ. Δεν πέτυχε ακόμα τίποτα. Ξέρετε τι θα πετύχει το Ισραήλ και το έχουν πει. Άλλωστε δεν είναι αυτά που λέω εγώ. Όχι. Ναι, κάνουμε. ναι, ναι, Είναι, δεν έχουν πετύχει ακόμα τίποτα. Το Ισραήλ θα θεωρήσει επιτυχία όταν εξαλειφθεί και ο τελευταίο τελευταίος συμμετέχων στη Χαμά από του αρχηγού τη Χαμά μέχρι τον τελευταίο οπλίτη τη Χαμά. Και αυτό που αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει το Ισραήλ να κάνει μαζί με τους Αμερικάνους και με πολλές άλλες μυστικές υπηρεσίες των δυτικών χωρών, να βρούνε από πού προέρχονται τα λεφτά, α, ποιος έδινε τα λεφτά, ποιος ενίσχυε τη χαμάς, ποιος ενίσχυε τη χαμάς από πού αγοραστήκαν όλα αυτά τα όπλα, από πού αγοραστήκαν αυτά τα όλα που προερχονται τα λεφτα ποιο εδινε τα λεφτα ποιος ενισχυε τη χαμας απο που βέβαια, να σας πω κάτι, είναι όπλα που χρησιμοποιούσε η Χαμάς το 2006, δηλαδή είναι, παλιά δηλαδή, είναι, τεχνολογία, είναι, είναι τεχνολογία. 20 χρόνια πριν. Yeah. Το Ισραήλ σήμερα χρησιμοποίησε όπλα που θα χρησιμοποιούνται τα επόμενα 20 χρόνια, δηλαδή yeah. είναι 40 χρόνια τεχνολογικά μπροστά. Πείτε μου όμως κάτι παρακαλώ, για να πετύχει αυτό που λέτε τώρα, να εξολοθρεύσει πλήρως τη Χαμάς, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, πολύ φοβούμε ότι θα έχουν εξολοθρευτεί και μεγάλο μέρο των Παλαιστινίων. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι αυτό να εξολοθρεύσει. Αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει σκοτωθεί πολύ σαθό σπλη... Αυτό λέω. Αυτό, αυτό λέω. είναι το τραγικό τη υποθέσεω. Αυτό, αυτό, είναι λέω. το οποίο. Και θα όλοι... έχει ισοπεδωθεί και η Γάζα. Αυτό είναι, όλοι... είναι αυτό που όλοι προσπαθούν και ε, παρακαλάνε, θα το πω, το Ισραήλ Α, να μην το συνεχίσει. Αυτό λέω. Αλλά, αυτό λέω. αλλά αλλά κοιτάξτε, κοιτάξτε, σε έναν πόλεμο δεν φταίει πάντα ο ένα. Φταίνε και οι δύο. Από τη μια μεριά το Ισραήλ είπε εγώ θα μπω στη Γάζα και εναντί ο τιμήματο τιμήματος για, το, για μένα διπλωματικού, παγκοσμία, φήμης και όλα αυτά θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Η Χαμάς είπε εναντί ο τιμήματο, τιμήματος εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους ανθρώπους που είναι για σπίδες για να, μην, για να, για να φέρω το Ισραήλ σε δύσκολη θέση. Το Ισραήλ δεν υπέκυψε και δεν θα υποκύψει. Ναι, και δεν... υπάρχει, και... έχει έρθει σε δύσκολη θέση διπλωματικά και πολιτικά με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα πια. Να ρωτήσω, από ποιου. Τι εννοείται από ποιου. Από ποιου έχει έρθει σε δύσκολη από... θέση. Μια, από τη διεθνή κοινή γνώμη. Γιατί ε... ποιο βλέπει δηλαδή ε... με χαρά Ερώτησης. ποιοι είναι οι είναι Με, με συγχωρείτε να σα κάνω εγώ την ερώτηση. Όχι, ερώτηση. Κάθε τίποτε, δεν ναι. έχω πρόβλημα εγώ. Ποιοιοι είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του Ισραήλ, οι Άραβε, δεν είναι. Οι Άραβε. Έχετε δει καμία αραβική χώρα να αποσύρει του πρέσβει. Ε, Όπω Από... λέτε, να υπάρχει επίσημη αντίδραση, λέτε. Όχι, επισήμω. Ναι, ναι. Έχετε δει καμία αραβική χώρα. Ναι. Η μόνη χώρα η οποία, που δεν είναι αραβική, η Τουρκία. Η οποία βέβαια το ανακαλεί. Γιατί έκανε αυτά. Να, Αλλά... να σα το ρωτήσω αλλιώ. Ναι. Εσεί, ο Ναύρακο Τζογκολφόπουλο, που σα ξέρω και τα έχουμε πει πολλέ φορέ, ε, δεν σα έχει δυσαρεστήσει, δεν σα έχει στεναχωρήσει. Το, 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 όλοι αυτοί οι άμαχοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που, που την πληρώνουν. Σφίγγεται το στομάχι μου. Το στομάχι. Αυτό λέω. Αυτό που λέτε, το λέω. Μου. Αυτό που λέτε Γιατί λέω. Ξέρετε, ξέρετε κάτι. Δεν έχω φτάσει να πολεμήσω, αλλά έχω φτάσει πολύ κοντά στο να νιώσω αυτό που νιώθει κάποιο όταν είναι, είναι στα ναι. πρόθυρα του να ξεκινήσει τον Μπαμ. Να, ξεκινήσω, να το πω έτσι. Να πόλων, ναι. Εκεί αλλάζει η ψυχολογία του ανθρώπου. Εκεί η ψυχολογία του ανθρώπου γίνεται τελείω διαφορετική. Και ξέρετε γιατί. γιατί δεν είναι... είναι... δεν έχει την ψυχολογία που έχουμε τώρα μέσα οι δύο που μιλάμε Όχι, εδώ πέρα βέβαια. χαλαρά. Ξε... Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ο σώσον εαυτός σωθείτο. Εάν δεν τον φάω εγώ θα με φάει αυτός. Ναι καταλαβαίνω αυτό, ούτε, αυτό λέτε. Αυτό όταν το βάλει κάποιο στο μυαλό του. Αλλά και, στο, και σε ένα πόλεμο ναύαρχε υπάρχουν κανόνε. Σαφέστατα. Σαφέστα, Είναι, ναι. Σαφέστατα. Και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές, ναι. Άρα, Εννοείται. Άρα, Εννοείται. άρα, 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 όπως και οι δύο πλευρές, θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει αυτό τον πόλεμο, Σωστό. εάν συμπεριφερόταν πολύ πιο όρημα. Αλλά να σας πω κάτι. Έχουμε, εδώ έχουμε να συζητήσουμε. Μιλάμε ναι. σε, όχι σε μεταξύ χωρών, Εσεί είσαστε ένα σοβαρό κύριο. Εγώ να σα το πω, είμαι ένα τσογλάνια, α το πούμε έτσι. Ο οποίο έρχομαι συνέχεια και σα ενοχλώ. Κάποιο δεν θα αντιδράσει ο σοβαρό κύριο, λέτε. Θα αντιδράσετε. Εσείς... Κύριος, λέτε. Ε, θα αντιδράσετε. Ναι, αλλά... Και όχι θα αντιδράσετε. Δηλαδή, αν έρθω, σα βάλω φωτιά στο σπίτι, ναι. σα κάψω το χτυπήσω το ένα παιδί σα. Κάνω εκεί. Θα αντιδράσει ο σοβαρό κύριο. Αλλά αυτοί που μένουν δίπλα σε εσά, γιατί δεν την πληρώσουν αυτοί. Αυτοί που μένουν δίπλα Κατα, σε καταλάβω, μένα, λέω. θα την πληρώσουν. Ναι. Θα την πληρώσουν Πού δεν έχουν σχέση. Διότι την ώρα, την ώρα που έχει φτάσει ο θάνατο ή η ναι. ζωή μου, εκεί ξέρετε, σα είπα και πριν, η ψυχολογία αλλάζει. Αλλάζει, το ξέρω, το, το, το καταλαβαίνω. Αλλάζει, αλλάζει. Το, το καταλαβαίνω. Και ξέρετε, το Ισραήλ, το Ισραήλ γι' αυτό το λόγο, είχε καταδικάσει στρατιώτε το 2006 σε, σε, σε ναι. Ακριβώ γιατί συμπεριφερθήκαν κατά μη σωστό τρόπο. Αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο. Στο... Δηλαδή δεν εφαρμόσαν του κανόνε. Δεν εφαρμόσαν τους, τους κανόνες Αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο στην, στην Ισραηλινή κοινωνία. η οποία λέγανε, λέγαν τότε. Δηλαδή, λέει, τι μα λέτε, Θέλετε να πάμε να πολεμήσουμε του τρομοκράτε. Πώ, έχοντα ένα δικηγόρο δίπλα μα. Ναι. Δηλαδή, αρχίζει, αρχίζει αυτό το πράγμα και δουλεύει ναι, σε διαφορετικό αυτό έχει δημιουργήσει τόσα χρόνια ένα άσβεστο μίσο. Ακρίβως. και από τις δύο πλευρές. Και τώρα καθόμαστε να συζητήσουμε εμεί για του κανόνε που πρέπει να υπάρχουν σε έναν πόλεμο. Σε μια Δεν σειράξη, μπορεί να είναι κανόνε. Αλλά... Ούτε το Ισραήλ έχει συμπεριφερθεί σωστά. Ναι. Για, να λέω, α, 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 λέω, κατά... για να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ναι. Ούτε ναι. έχει συμπεριφερθεί σωστά στην δυτική όχθη και γενικά όχθη το Βεβαίω. Εκεί, Με 700.000 επίκου εκεί, εκεί, εκεί που κάνουν στην ουσία, ξέρει ότι δεν έχει συμπεριφερθεί πέρα. σωστά. Συγγνώμη, έχουν δηλαδή. γίνει πολλά λάθη. Ναι. Και τα πολλά λάθη κυρίω έχουν γίνει όχι από όλου του Ισραηλινούς έχουν γίνει από του εξ ακροδεξιού το εξτρεμιστέ. Μπράβο, και έτσι γίνεται πάντα. Μπράβο. Μια ομάδα παρασύρει το σύνολο. Και... Φτάσαμε λοιπόν, φτάσαμε, λοιπόν την κουβέντα εκεί που πρέπει. Έχει. Ποιοι δημιούργησαν, ποιοι βάλανε το πρώτο φυτίλι οι ακροδεξιοί για το αυτό το πόλεμο που γίνεται τώρα, οι ακροδεξιοί, οι οποίοι ήταν που... Στην κυβέρνηση του κυρίου Νεντανιάχου. Το, Ποιο δεν, δεν, δεν έλαβε. Ο Νεντανιάχου δεν είναι αριστερό. Όχι, όχι, <laughs> όχι, όχι. Ναι, αλλά εδώ είχε τον Μπενγκίρ και του άλλου οι οποίοι. Μισό λεπτό. Αυτοί συμπεριφερόντουσαν κατά τρόπο απαράδεκτο στην δυτική όχθη και στου. Yeah. Ε, και και κάνανε πράγματα τα οποία. Το, το είπατε πριν, έχουν γίνει πολλά λάθη διαχρονικά. Μπράβο. Έρχεται λοιπόν η Χαμά, η οποία για να δει, πάει να κάνει ακόμα περισσότερα από αυτά που υφίσταται. Εκμεταλλευόμενοι όλο αυτό το, 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 το χάο που έχει δημιουργηθεί. Εκεί, εκεί πλέον πάει να υφίσταται Μας. λογική. Πείτε πάμε στον παραλογισμό κατά. και πάμε στον εξτρεμισμό. Πάμε κατά ακόμα σα παρακαλώ τώρα. Αφού προχωρήσαν όλα αυτά, γίνονται όλα αυτά, θα γίνουν όλα αυτά που θέλει το Ισραήλ, τέλο πάντων, πετυχαίνει το στόχο του Ισραήλ, η επόμενη μέρα ποια θα είναι, Η Γιατί επόμενη μέρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ναι, η βέβαιος. επόμενη μέρα η επόμενη, για την επόμενη μέρα είναι αυτό που συζητάνε πλέον όλοι. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ε, πριν, ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, η επόμενη μέρα είχε ήδη... Ε, Προδιαγραφή λέτε. Προ, ναι, όχι, όχι, είχε, 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 είχε σχηματιστεί. Ναι. Δηλαδή, προκειμένου, προκειμένου το, 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 η Σαουδική Αραβία να αποκαταστήσει τις σχέσεις της και να έρθει στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ, είχε απαιτήσει από τους Αμερικανούς οι οποίοι κάναν το διαμεσολαβέτη να λυθεί το Παλαιστινιακό. Και είχαν φτάσει σε μια πολύ καλή λύση με συμμετοχή όλων των και Παλαιστινίων, Αράβων και τα λοιπά. δηλαδή δύο ξεχωριστά κράτη. Πώς το ένα υπάρχει. όχι, βόρει... όχι, ναι, 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 ναι. μισό λεπτό. Βόρεια και νότια δυτική όχθη, mm. βόρεια, από το... βόρεια από το Ιερουσαλήμ, νότια από την Ιερουσαλήμ, σύνδεση της Γάζας με ένα μεγάλο δρόμο, με ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο επίγειο, ο οποίος θα ελέγχεται και από τους Ισραηλινούς, ναι. η ασφάλεια των Ισραηλινών, η ασφάλεια των Παλαιστινίων, mm. αυτό που λέει τώρα ο κύριος Νεντανιάχου ότι εμείς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, τι, την ασφάλεια γύρω-γύρω για γύρω. να μην χρειάζεται να έχουν να. στρατό μέσα, αυτό όμως, αυτό όμως το σχέδιο έβγαζε τελείω εκτός τη Χαμάς. Έπαβε να υφίστα τη Χαμάς. Αλλά τι άλλο συνέβαινε είχε πρόβλημα και το Ιράν. Γιατί το Ιράν, διότι το Ιράν έβλεπε ότι έρχοντας κοντά το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία και με όλες τις αραβικές χώρες, δημιουργείται ένα μέτωπο απέναντί του. Θα περνούσε το Άρα, απομονώνα το, το Ιράν. Απομονώνα το Ιράν. Δεν υπήρχε η Χαμάς, αυτοί θα απαιτούσαν μετά και την καταστροφή της Χεσμπολάχ, δηλαδή τη διάλυση της Χεσμπολάχ. Λογικό. Ακούγεται. Άρα, Έπαβε, έπαβε το Ιράν να έχει επιρροή μέσα στην, στις χώρες Λίβανο, Συρία, ε, ε, Βόρειο Ιράκ, που βλέπετε τώρα yeah. οι Αμερικάνοι τους βομβαρδίζουν, δηλαδή βομβαρδίζουν βάσει των Ιρανών αυτή τη στιγμή. Χθες το βράδυ είχαμε τέσσερις βάσεις που βομβαρδιστήκαν yeah. από, από Αμερικανικά αεροσκάφη και στο πεντάγωνο, το Αμερικανικό. Άρα λοιπόν, το Ιράν είχε κάθε λόγο κάθε λόγο, να μην θέλει να γίνει αυτή η συνάντηση, να, αυτή, 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 αυτή η συμφωνία. Η, συμφωνία. η, η Χαμάς είχε πείσει του λόγους τη διότι θα υπήρχε λόγος ύπαρξης. Και βεβαίως αντέδρασε όπως αντέδρασε. Με την 7η Οκτωβρίου. Με την 7η Οκτωβρίου εκεί ξέρετε, δεν ήθελε πολύ. Το μίσο υπάρχει. Βέβαια, αυτό το σχέδιο τώρα έχει να βαγίσει. Όχι, Πραγμάτων. δεν έχει να βαγίσει. Επί αυτού του σχεδίου συζητάνε πλέον Αναε... όλε οι αραβικέ χώρε. Θα αναμορφωθεί τέλο πάντων με βάση. Ναι, τα θα αναμορφωθεί γιατί τώρα πλέον μέσα, 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 μέσα στο Ιρανικό. Κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι και η Παλαιστινιακή διοίκηση είναι ότι το καλύτερο υπάρχει. Όχι, δεν, Όχι. Δεν, Ξέρετε, δεν. έχουν χαθεί από του Άραβε για του Παλαιστίνιου πάνω από. Μισό, τρεις. Δηλαδή έχουν πανταστεί πάνω από 500 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια Μάλιστα. για να ζει αυτό το κράτος. Και βεβαίως δεν μπορούν και οι Άραβες αφού θέλουν να ζήσουν εν ειρήνη, να ηρεμήσουν, να προοδεύσουν οι χώρες τους και βλέπετε ότι συνέχεια έχουν λεφτά τώρα, μπορούν να, να κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, δεν μπορούν να έχουν αυτό το συνεχές απόστημα μέσα, μέσα στους κόλπους της. Πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Οι πρώτοι λοιπόν που το θέλουν είναι οι Άραβες. Με κυρίαρχο τη Σαουδαραβία. Και βλέπετε ότι κατάφερε η Σαουδαραβία να του μαζέψει όλου, ακόμα και το Ιράν, ακόμα και την Τουρκία. Και τι του είπε προχθέ σε όλου. Τι είπε προχθέ, Εδώ δεν συζητάμε αν θα κάνουμε μια εκεχηρία ή όχι. Εδώ συζητάμε τι θα γίνει την επόμενη ημέρα. Επομένω η επόμενη ημέρα είναι περίπου. Δεν είμαι μέσα σε αυτά, αλλά αυτό είχε ανακοινωθεί, αυτό είχε γραφτεί από πολύ επίσημε πηγέ πριν συμβεί η 7η Οκτωβρίου. Από αυτό λοιπόν περίπου θα γίνει με κάποια άλλη τώρα επιμόρφωση κάποια, κάποια άλλη. Το μορφή. πρόβλημα βέβαια πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι ότι θα γίνει με τη Χεσμολάχ. Διότι ε, αυτό πειράς, η Χεσμολάχ. Είναι το, το, το άλλο αγκάθι, α πούμε, που παραμένει. Είναι το άλλο αγκάθι. Να. Η Χεσμολάχ, εάν εμπλακεί στο πόλεμο, χάνεται ο Λίβανος. Αλλά ξέρετε κάτι, η Χεσμολάχ μετράει αυτή τη στιγμή και περιμένει να δει ποιε είναι οι δυνάμει του Ισραήλ. Μάλιστα. Αυτό που έκανε το Ισραήλ μέσα στη λωρίδα τη Γάζας είναι αποτρεπτικό για οποιονδήποτε είχε σκέψει να κάνει, να να κάνει η αδίποτε κίνηση Μάλιστα. εναντίον του Ισραήλ. Του έχει, τους έχει βγάλει τελείω εκτό, όλου α πούμε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και ε... εσεί κύριε Φιλεγκόλου, και πάλι δεν κεράσατε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει το φιλάμε. το φιλάμε. αυτό <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. <laughs> την άλλη φορά θα κεράσετε περισσότερο. Α πούμε, <laughs> την εκπομπή τώρα, α πούμε. <laughs> να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτη τι ειδοποιήσει για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σα ευχαριστούμε θερμό για την υποστήριξη.